Καλημέρα σε όλους. Είμαστε 3 εβδομάδες μακριά από το Athens Throwdown και βρισκόμαστε στο κολυμπητήριο Γλυφάδας. Κάναμε το σταματάκι και τώρα ετοιμαζόμαστε για το πρωινό workout, το οποίο θα είναι 30 λεπτά. Στο πρώτο λεπτό θα πρέπει να κάνουμε 50 μέτρα κολύμπι ελεύθερο. Στο επόμενο λεπτό ξεκούραση. Με την προϋπόθεση ότι τα 50 μέτρα θα πρέπει να πηγαίνουν λίγο πιο γρήγορα. Οπότε ένα λεπτό περίπου on, ένα λεπτό off. Την προηγούμενη εβδομάδα είχα προσπαθήσει να κάνω 200, 5x200 και να κρατάω συνεχόμενο pace χωρίς να χρειάζεται να σταματήσω. Σήμερα θα δουλέψουμε τύπου έμμομα. Και το απόγευμα θα πάμε στο gym. Λοιπόν, η προπόνηση τελείωσε. Κάναμε 15x50. Βγαίνει περίπου το 50x47 δεύτερα, οπότε το διάλειμμα πήγε λίγο παραπάνω. Μπείτε μου κάτω στα σχόλια αν πιστεύετε ότι θα μπει στο Athens κολύμπι. Είπανε την τελευταία χρονιά ότι θα μπει, οπότε περιμένουμε και φέτος να δούμε τι ακριβώς θα ανακοινώσουμε. Οπότε τα λέμε στο gym. Ήρθαμε στο γυμναστήριο, όπου θα κάνουμε το δεύτερο μέρος, Core Strength and Stability, 8 σετ από 15 με 20 δεύτερα ελεύθερο κατακόρυφο. Για το ελεύθερο κατακόρυφο έχω ανεβάσει σχετικό tutorial για όποιος θέλει να το προσπαθήσει και θα το βρείτε κάτω στην περιγραφή του βίντεο. Στη συνέχεια κάνουμε 5 strict toes to rings, 10 hollow rocks, βαρκούλες και 5 V-up κοιλιακούς. Με το που τελειώσουμε, ετοιμαζόμαστε να μπούμε στο workout, το οποίο είναι ένας κλασικός συνδυασμός όπου θα έλεγα ότι έχω μια αδυναμία. Δεν είμαι δηλαδή τόσο αποδοτικός όσο κάποια άλλα workout. Όπου ξεκινάμε και κάνουμε για χρόνο 5, 7, 9 επαναλήψεις από ring muscle up και κατευθείαν μπαίνουμε σε thruster στα 60 κιλά. Το κάπερ που θα είναι 8 λεπτά, αν και για έναν καλό αθλητή θα πρέπει να βγει αρκετά γρήγορα, αρκετά πιο γρήγορα, αλλά με την προϋπόθεση ότι κάποιος μπορεί να μην είναι καλός στην μετάβαση των ασκήσεων αυτών, ο χρόνος αυτός είναι ok. Στη συνέχεια θα ξεκουραστούμε 3 λεπτά και θα κάνουμε ακριβώς το ίδιο, τις ίδιες ασκήσεις, 3 όμως 5-7 επαναλήψεις τώρα, ring muscle up και thruster πιο βαρύ στα 70 κιλά. Θα ξεκουραστούμε επίσης 3 λεπτά και συνεχίζουμε με 1-3-5 πάλι ring muscle up και thruster, αλλά τώρα στα 80 κιλά με κάπου 4 λεπτά. Αφού τελειώσουμε θα ξεκουραστούμε 5 λεπτάκια για να ετοιμαστούμε για το τελευταίο μέρος, όπου θα έλεγα ότι δεν είναι τόσο αγωνιστικό, αλλά πιο πολύ σαν accessory work. Παρ' όλα αυτά μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε σαν ένα συνεχόμενο workout, όπου θα κάνουμε 4 γύρους από 15 push-up, 3 deep ball clean στα 60 κιλά για τους άντρες, 40 κιλά για τις γυναίκες και 15 sit-up με κάπου 10 λεπτά. Και κάπως έτσι κλείνει η μέρα. Πείτε μου αν σας άρεσε η προπόνηση. Εννοείται ότι θα τα πούμε και την επόμενη εβδομάδα με κάτι διαφορετικό. Ελπίζω μέχρι τότε να είστε όλοι καλά και θα τα πούμε. Μην ξεχάσετε εννοείται να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και ένα like στο βίντεο. Μέχρι την επόμενη προπόνηση να είστε όλοι καλά.